κάθε άνθρωπος που μπορεί να ονειρευτεί μπορεί και να γράψει. Είσαι συγγραφέας, ποιητής, ερευνητής, σεναριογράφος και θέλεις να μοιραστείς το δημιούργημά σου με όλους? Έλα τώρα στις εκδόσεις Ακακία. Εκδόσεις Ακακία. Ένας εκδοτικός οίκος φτιαγμένος από συγγραφείς για συγγραφείς. Ηλεκτρονική έκδοση, e-book σε PDF, e-pub και mobi μόνο με 300 λίρες. Είσαι της σχολής, το χαρτί δεν πεθαίνει ποτέ. Και θες το βιβλίο σου στο χέρι? Έντυπη έκδοση, print on demand, με επιπλέον μόνο 100 λίρες. Και δεν θα σε υποχρεώσουμε να αγοράσεις ούτε ένα βιβλίο. Προαιρετική δημιουργία εξοφύλου και γραφιστική επεξεργασία μόλις 100 λίρες. Προαιρετική κατοχήρωση των πνευματικών σου δικαιωμάτων παγκοσμίως μόνο με 100 λίρες. Με λίγα λόγια, εκδίδουμε το βιβλίο σου σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή με συγκεκριμένο κόστος. Από 300 λίρες έως 720 λίρες το πολύ, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Εκδόσεις Ακακία. Ο μοναδικός ελληνικός εκδοτικός οίκος στη Μεγάλη Βρετανία. Περίμενε, έχει και άλλα. Κάθε ηλεκτρονικό βιβλίο e-book που εκδίδουμε είναι διαθέσιμο στα μεγαλύτερα και γνωστότερα δίκτυα πώλησης ηλεκτρονικών βιβλίων στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, όπως τα iTunes, Google Play, Amazon Kindle, Waterstones, Foils, Gardeners, Kobo, WH Smith, Cosmote Books, My eBooks, Περιζήτητο και πολλά άλλα. Κάθε έντυπο βιβλίο μας είναι διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο μέσω του δικτύου Amazon και σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο μέσω του κεντρικού μας διανομέα περιζητητο.gr. Βρίσκεις και αλλού τέτοιες υπηρεσίες. Και συνεχίζουμε. Τα δικαιώματα παραμένουν στον συγγραφέα. Ο συγγραφέας δεν δεσμεύεται με συμβόλαιο. Ο συγγραφέας δεν υποχρεώνεται σε αγορά οποιοδήποτε τυράζ. Ο συγγραφέας, ανά εξάμηνο, λαμβάνει το 70% από τα καθαρά κέρδη των πωλήσεων τόσο των ηλεκτρονικών όσο και των έντυπων βιβλίων. Εκδόσεις Ακακία. Ένας εκδοτικός οίκος φτιαγμένος από συγγραφείς για συγγραφείς. Η έκδοση ξεκινά άμεσα με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης έκδοσης μέσα από την ιστοσελίδα μας www.akakia.net. Το σκέφτεσαι ακόμα? Αγαπητοί μας τηλεθεατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή Τεχνόπολης. Απόψε, έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα του 19ου αιώνα στην ιστορία της Αυστρίας αλλά και της Ελλάδας. Ένα πρόσωπο για το οποίο ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριος Ιωάννης Τζαφέτας, σε συνεργασία με την εκλειπούσα πλέον Ελβίρα Κονέτσνη από τη Βιέννη, έκαναν μια ιδιαίτερα σημαντική και εις βάθος έρευνα, την οποία εξέδωσαν πρόσφατα στις εκδόσεις Ακακία, με τίτλο Νίκολαος Ντούμπα, 1830-1900, A Dazzling Figure in Imperial Vienna. Πριν μιλήσουμε για τη μεγάλη αυτή φυσιογνωμία των τεχνών και του πολιτισμού, θα θέλαμε να σας δώσουμε λίγα βιογραφικά στοιχεία για τους ερευνητές και συγγραφείς ταυτόχρονα αυτού του υπέροχου βιβλίου. Ο Ιωάννης Τζαφέτας είναι καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στη Βλάστη, τη γενέτειρα της οικογένειας Δούμπα. Ειδικεύθηκε στη γυναικολογία στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σεν Τόμας του Λονδίνου, όπου συνέλαβε και εκπώνησε τη διδακτορική του διατριβή. Είναι μέλος 25 τοπικών και διεθνών επιστημονικών συλλόγων και πρόεδρος της Ελληνικής Αντιπροσωπευτικής Επιτροπής Ακολούθων του Βασιλικού Κολεγίου Μεευτήρων και Γυναικολόγων. Είναι επί σειρά ετών αντιπρόεδρος της Ένωσης Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος, ενώ υπήρξε επίτιμος αντιπρόεδρος του Αμερικανικού Βιογραφικού Ινστιτούτου και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Who is Who in Medicine στο Cambridge. Η Ελβίρα Κονέκνη, PhD, γεννήθηκε στη Βιέννη, όπου σπούδασε γερμανική φιλοσοφία, θέατρο και ιστορία στο Πανεπιστήμιο της πόλης. Από παιδί υπήρξε μέλος του Σωματείου Τραγουδιστών Κοινωνία Μουσικοφίλων. Έλαβε μέρος σε μεγάλο αριθμό συναυλίων στην Αυστρία και παγκοσμίως, όπως μεταξύ άλλων και στη συναυλία υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan, στην Επίδαυρο το 1965, στη Νέα Υόρκη το 1976 και στο Τόκιο το 1979, καθώς επίσης λίγο αργότερα στην Αθήνα. Συμμετείχε σε σπουδαίες όπερες όπως ο Φιντέλιο του Μπετόβεν και ο Μωυσής και Αρών του Άρνοντ Σένμπεργκ με την Εθνική Όπερα της Βιέννης, καθώς και στο Δον Κάρλος του Βέρντι στους εορτασμούς του Σάλτσμπουργκ υπό την αιγίδα του Herbert von Karajan. Εμφανίστηκε επίσης ως σολίστ σε εκκλησιαστικές χοροδίες, ενώ υπήρξε μέλος της χοροδίας της Αυστριακής Ραδιοτηλεόρασης.
υποστηριζόμενη από τον Πολυχρόνη Ενεπεκίδη, καθηγητή ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, και με τη συνένεση του καθηγητού της, εκπώνησε τη διδακτορική της διατριβή στο εν λόγω Πανεπιστήμιο με θέμα «Η οικογένεια Δούμπα και η σπουδαιότητά της για τη Βιέννη και την Αυστρία». Πάμε τώρα να δούμε ποιος ήταν ο υπέροχος αυτός άνθρωπος που έκανε περήφανη την Ελλάδα για την καταγωγή του και τίμησε τόσο πολύ τη χώρα στην οποία έζησε. Ο Νικόλαος Δούμπας υπήρξε ένας εμπνευσμένος και ενθουσιώδης Βιεννέζος ελληνικής καταγωγής, μεκίνας των τεχνών και εθνικός ευεργέτης της Αυστρίας και της Ελλάδος. Κυριάρχησε στην καλλιτεχνική ζωή της Βιέννης στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όπου χαρακτηρίστηκε ως μια ιδιοφυΐα των μουσών, ενώ παράλληλα διέπρεψε και σε άλλους τομείς όπως της πολιτικής και της παιδείας. Διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαμόρφωση της νεότερης Βιέννης. Χωρίς τον Δούμπα, πολλά από τα μνημεία της Βιέννης δεν θα είχαν αναγερθεί ποτέ, ούτε αυτά του Σούμπερτ, του Σίλερ, του Μπετόβεν και του Γκριλ Πάρζερ, ούτε εκείνα των Μότσαρτ και Μάκαρτ, γράφει η εφημερίδα Neue Freie Presse στις 25 Μαρτίου του 1900. Οι Μπραμς και Γιώχαν Στράους, ιός, ήταν προσωπικοί του φίλοι και εξύπνησαν το θρηλυκό του ρόλο στη μουσική και τις τέχνες, όπως και στην επέκταση και τον εξοραϊσμό της πόλης της Βιέννης, αφιερώνοντάς του το δημοφιλές βάλς «Η Νέα Βιέννη». Το αθάνατο βάλς, ο ανεπίσημος εθνικός ύμνος της Αυστρίας στο γαλάζιο Δούναβι, πιθανόν να μην υπήρχε χωρίς την προσωπική του παρέμβαση, ως προέδρου τότε της ανδρικής χοροδίας της Βιέννης. Είναι περισσότερο γνωστός ως εμπνευστής ιδρυτής του μεγάλου μουσικής της Βιέννης, στην οδό Δούμπα, Ντούμπα Στράσε, μεταξύ άλλων, Βουλή, Δημαρχείο, Πανεπιστήμιο της Βιέννης και άλλα. Δημιούργησε τη συλλογή έργων του Σούμπερτ, Ντούμπα Σούμπερτ Collection, τη μεγαλύτερη στον κόσμο, την οποία εδόρισε στη βιβλιοθήκη της Βιέννης. Ο Νικόλαος Δούμπας είχε εξέχουσα πολιτική σταδιοδρομία ως μέλος της Βουλής της Αυστρίας για 30 χρόνια, από το 1870 ως το 1900, και διετέλεσε προσωπικός μυστικοσύμβουλος του αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ. Το όνομά του χαράχτηκε στο Χρυσό Βιβλίο των Επίτιμων Πολιτών της Βιέννης και το ταφικό του μνημείο συμπεριλαμβάνεται με αυτά των μεγάλων Βιεννέζων μουσουργών στο Δημοτικό Νεκροταφείο της Βιέννης. Ας πάμε τώρα να διαβάσουμε ένα μικρό μέρος από το υπέροχο βιβλίο, το οποίο να σημειώσουμε ότι έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών και πρόκειται για μία από τις ωραιότερες εκδόσεις των εκδόσεων Ακακία, μιας και είναι γεμάτο φωτογραφικό υλικό και πολύ σημαντικές πληροφορίες, άρτια δομημένες, που κάνει τον αναγνώστη να εισβάλλει στην εποχή που αναφέρεται και να νιώθει σαν μέρος εκείνης της εξέχουσας κοινωνίας, της γεμάτης πολιτισμό και τέχνη. My first public position was as director of Art Haber's Fine Arts Society, wrote Dumba in a short biographical note to Karl Weiss, director of Vienna City Library and Archives. When Dumba was appointed director, the Fine Arts Society, Kunstverein, had only just come into being. It had been funded in 1850 at the behest of the military and civil governor Count von Waldstein and Rudolf Ritter von Arthaber. For centuries, stewardship of the arts in Austria had been in the hands of the country's leaders and state officials. When, however, as a result of the great Napoleonic Wars, state support was reduced or abolished, it was left to the rising bourgeoisie to take up the task. Nicolas Dumba probably succeeded Dr. August Bach as director of the society when the latter resigned from office. Unfortunately, the records relating to the society's activities in the General Archive of the Austrian Ministry of the Interior are very few in number. The only time Nicolas Dumbas's name appears is in the form of his signature on a document that he issued as the society's executive director and which reads as follows. To the Supreme Imperial and Royal Provincial Government of Lower Austria, in accordance with the Supreme Decision number 44676 of 13th of last month, I obediently enclose 4 certified copies of the Charter ratified by His Majesty and the internal regulations of the Society for approval by the high-ranking deputies. Vienna, November 10, 1859, from the Austrian Society of Fine Arts.
On behalf of its distinguished president, Count Eugen Czernin Dumba, executive director. On the 16th of January 1860, having gained approval from the provincial government, the ratified charter was returned to Count Czernin, and from that point on, the society was able to develop freely. A document issued by the Austrian Society of Fine Arts and signed by Nicolas Dumba also exists in the archive of the Vienna Men's Choral Society. In this document, Dumba wrote to the Choral Society requesting the loan of a silver trophy for public display. After expressing his strong attachment to the society as a long-time member, he congratulated the society on its great success in the song contest at Nuremberg and asked the director to allow the Society of Fine Arts to display the silver trophy it had won at its next exhibition in September 1861. Even today, the trophy is still one of the most highly prized exhibits in the Choral Society's museum. Dumba stressed that it would be a great pleasure and a great honor for the Austrian Society of Fine Arts to proudly display to the people of his native city the latest trophy to be won by the highly successful men's choir. At the Society of Fine Arts, Dumba held the responsible position of executive director and, in a letter to the Ministry of the Interior, dated March 23, 1857, his term of office in the post was described by Count Waldstein as the most important in the society's history. Nicolaus Dumba maintained contact with the Society of Fine Arts even after he had left his post as director. Immediately afterwards, he became a member of the Board of Governors. He was also in constant contact with the Association of Viennese Artists. Amongst the documents that later passed into the possession of Theodora Wilhelm St. Pauli at Tattendorf, daughter of a nephew of Dumba's wife Marie, are a few that were issued by the Association of Viennese Artists. One of these, dated the 1st of June 1864, confirms Nicolaus Dumba's enrollment in the association. In addition, another document from 1881 states the following. At its extraordinary general meeting on April 7, 1881, the Association of Viennese Artists unanimously decided to express its thanks to Nicolaus Dumba for the great assistance and services he has rendered in helping to realize the first international exhibition of art in Vienna in 1882. 18 months later, the association elected him an honorary member in recognition of the part he had played in helping to organize the exhibition. To be specific, a document dated 20th of November 1882, which is addressed to Dumba and signed by the popular painter Hans Makard, who was then chairman of the association's board of governors, and in whose rise to fame Dumba played a major role, states the following. My dear sir, the outstanding services you have rendered in helping to realize and make a success of the first international exhibition of art and your constant readiness to assist the artists of Vienna in all their endeavors have moved the members of this association to vote in favor of proclaiming your esteemed self an honorary member, thus bestowing the greatest honor that can be bestowed by this association. This decision was taken at the annual meeting held on the 18th of the month. As the committee reserves for itself the right to present you with your certificate, we humbly request that in the meantime you to accept this notification together with the enclosed charter and copy of the last annual report. This document is now in the manuscript collection at Vienna City Library. Finally, one more document that is worth mentioning is one from the Tattendorf Archive, dating from 1890. Amongst other things, it states the following. At its general meeting on October 18, 1890, the Sculpture Society of the Association of Viennese Artists proclaimed Herr Nicolaus Dumba a member of the Upper House of the Austrian Parliament, an honorary member for his outstanding contribution to sculpture. In the days of the Austro-Hungarian monarchy, the Upper House of the Austrian Parliament was a representative body that was appointed by the emperor, not elected by the people. In his will, Nicolaus was to leave a very generous bequest
of 20,000 gulden for the students of the Association's Academy. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το βιβλίο Nicholas Dumba 1830-1900, A Dazzling Figure in Imperial Vienna, έχει εκδοθεί πρόσφατα σε μια ειδική έγχρωμη έκδοση από τις εκδόσεις Ακακία και έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο σε έντυπο αλλά και e-book σε όλο τον κόσμο μέσω του Amazon και των μεγαλύτερων και γνωστότερων ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων σε Ελλάδα και Κύπρο. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος της ανανεωμένης εκπομπής Τεχνόπολης. Ας ταξιδέψουμε μαζί σε ένα κόσμο γεμάτο τέχνη. Ας δημιουργήσουμε μαζί μία νέα εποχή γεμάτη πολιτισμό. Ας κάνουμε την πόλη μας μία τεχνόπολη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα σας.